Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των ξενοδοχείων στην Ελλάδα, ενώ τα ξενοδοχεία τύπου resort παρουσίασαν φέτος σημαντική αύξηση στην πληρότητα, αλλά και στα έσοδα αναδωμάτιο, η εικόνα στις δύο μεγαλοπόλεις ήταν τελείως διαφορετική. Συγκεκριμένα, ενώ τα ξενοδοχεία παρουσίασαν ικανοποιητική πληρότητα, τα έσοδα των ξενοδόχων μειώθηκαν σε σχέση με προηγούμενε χρονιέ, γεγονό που αποδίδεται στη διακοπή λειτουργία σημαντικού αριθμού ξενοδοχείων, κυρίω στην Αθήνα, λόγω τη οικονομική κρίση. Επίση, όπω αναφέρεται στην έρευνα, οι άλλοι λόγοι που τα ξενοδοχεία τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στέρισαν σε απόδοση οφείλονται στην κοινωνική αναταραχή, στι απεργίε αλλά και στην τοπική ύφεση που σημειώνεται ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Πανελλήνια Ομοσποδία Ξενοδόχων σε δείγμα 180 ξενοδοχείων σε ολόκληρη την Ελλάδα και παρουσιάστηκε στη διάρκεια της συνεδρίας του Συμβουλίου των Πρόεδρων της ΠΟΚ στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία της έκθεσης Φιλοξένια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αφήξει τουριστών στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011 ήταν αυξημένε κατά 9,8% και οι τουριστικέ εισπράξει 10%, ενώ οι κυριότεροι λόγοι αποδίδονται στην προσέλκυση αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστου, στη μείωση του ΦΠΑ, στι αναταραχές τη Βορείου Αφρικής και στη διευκόλυνση επισκεπτών στην έκδοση Βίζα. Μάλιστα, προέβλεψε ότι το 2012 είναι εφικτό ο αριθμός των επισκεπτών από τη Ρωσία στην Ελλάδα να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει πολύ μεγαλύτερες προοπτικές. Από πλευρά του, ο Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Πέτρο Αλιβιζάτο είπε ότι ο ελληνικό τουρισμό θα πρέπει να σχεδιαστεί σε χρονικό ορίζοντα 20 ετία, με δεδομένο ότι σύμφωνα με μελέτε, το έτο 2020 θα υπερδιπλασιαστούν οι μετακινήσει τουριστών από χώρα σε χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η χώρα μα βρίσκεται σε δυσχερή θέση και πρέπει να καταστεί ανταγωνιστική στον τουριστικό κλάδο. Δεν έχει άλλη επιλογή, τόνισε ο κ. Αλιβιζάτο. Εκπρόσωποι του κλάδου, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος της ΠΟΚΣ, Ιωάννη Ρέτσος και του συνδέσμου ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, Ανδρέας Αδρεάδης, ζήτησαν από τη νέα κυβέρνηση να δεσμευτεί με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό.